Παλεύοντας εδώ και 6 χρόνια με την ύφεση και τα αλλεπάλληλα πακέτα λιτότητας, η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια χρονική στιγμή κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Αρκετοί πολίτες όμως δεν έχουν υψηλές προσδοκίες. Τίποτα δεν σημαίνει για τον ελληνικό λαό. Είναι οξύμορο το σχήμα. Ο λαός καταστρέφεται και, οι θύνοντες έχουν την Προεδρία. Με την τρέχουσα δανειακή σύμβαση με την Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τελειώνει τον Απρίλιο, η Ελλάδα θα χρειαστεί και τρίτο πακέτο διάσωσης. Σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, αυτό σημαίνει νέα μέτρα λιτότητας. Η ελληνική οικονομία κατάφερε κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο και έμοιαζε σαν εκατόρθωτο τα προηγούμενα χρόνια, να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό και να μπορεί να συμμετέχει εν μέρη στην αποπληρωμή των υποχρεωσεών. Ωστόσο, όμως, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σύνολο των πληρωμών χωρίς να γίνει μια νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Οι πολίτες όμως έχουν φτάσει στα όρια τους από τις αλλεπάλληλες περικοπές αποδοχών και με τα ποσοστά της ανεργίας να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Νέα μέτρα λιτότητας ενδεχομένως να προκαλέσουν ρήγμα στην κυβέρνηση και να οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα θα επιβλέψει την υλοποίηση των πρώτων σταδίων της Τραπεζικής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να συντονίσει τις προσπάθειες για προώθηση της ανάπτυξης και καταπολέμηση της ανεργίας. Και όλα αυτά σε μια προεδρία που στην ουσία θα διαρκέσει μόλις 4 μήνες λόγω των ευρωεκλογών. Η Ελλάδα δεν είναι άπειρη στο θέμα της άσκησης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αυτή θα είναι η 5η της φορά από το 1979 όταν εντάχθηκε στην τότε ΕΟΚ. Όμως σίγουρα θα είναι μια πολύ δύσκολη προεδρία, καθώς η ευάλωτη κοινοβουλευτικά ελληνική κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από πολύ σύνθετα και απαιτητικά ζητήματα σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εσωτερικό. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιαννίσης.